Την παρούσα χρονική περίοδο των καλοκαιρινών μηνών εντατικοποιήθηκαν οι δράσεις ψεκασμού, οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη από τις 26 Μαΐου. Η υψηλή θερμοκρασία που επικρατεί αυτή την εποχή στο νομό έχει ως αποτέλεσμα την διαρκή αύξηση των κουνούπιων. Τα κουνούπια είναι φορείς των ασθενειών, οπότε με την αύξηση του αριθμού τους, περισσότεροι άνθρωποι προσβάλλονται από αυτές. Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο ρόλος των ίδιων των πολιτών στην επιτυχία των δράσεων καταπολέμησης, κυρίως ό,τι αφορά την μέρημνά τους να απομακρύνουν στάσιμα νερά από τις ιδιοκτησίες τους ή να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ύπαρξη εστιών κουνούπιων στις περιοχές τους. Γι' αυτό και αποφασίστηκε και να υπάρξουν περισσότερες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρό παράγοντα κινδύνου για διάφορες ασθένειες, τις οποίες είναι διαβιβαστές. Τα τελευταία χρόνια έχουμε την εμφάνιση αρκετών κρουσμάτων από ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς και λονοσίας στην Ελλάδα, και κρίνεται σκόπιμη οποιαδήποτε μέτρα παρέμβασης όσον αφορά την καταπολέμησή τους. Λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα εντομολογικά δεδομένα της περιοχής μας, συντονίζουμε και οργανώνουμε τις δράσεις καταπολέμησης. Οι δράσεις καταπολέμησης αφορούν κυρίως δράσεις προνυφοκτονίας και πρωτίστως βέβαια σε συνδυασμό με δράσεις εξυγίανσης του περιβάλλοντος. Αν δεν καταπολεμήσουμε τις εστίες που υπάρχουν στο νομό, οι οποίες είναι μεγάλες, παράγουν μεγάλους αριθμούς κουνουπιών, θα δούμε ότι θα επηρεαστεί και το συνολικό πρόγραμμα. Επίσης, εξετάστηκε η αναβάθμιση του προγράμματος καταπολέμησης τα επόμενα χρόνια, προκειμένου αυτό να είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στις απότομες και έντονες μεταβολές του καιρού. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνιστά στους πολίτες την εφαρμογή ατομικών μέτρων προστασίας, όπως είναι η χρήση εντομοαποθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα, η χρήση αντικουνουπικών πλεγμάτων σε παράθυρα, πόρτες, φεγγίτες, αεραγωγούς τζακιού. Σημαντική είναι και η πρόληψη κατά την χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, αφού ο δροσερός αέρας μειώνει την δραστηριότητα των κουνουπιών, αλλά δεν τα σκοτώνει, καθώς και η χρήση λαμπτήρων κιτρίνου χρώματος για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων, όπου προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια. Το κούρεμα γρασιδιού, θάμνων και φυλλωσιών, διότι συνιστούν σημεία που βρίσκουν καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια. Οι κατατόπους διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας θα είναι στη διάθεση των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία. Οι μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών επηρεάζουν επίσης και την οικονομία μιας περιοχής, όπως και το θέμα της όχλησης, απλά της όχλησης. Δηλαδή έχουμε από τη μία τους παράγοντες κινδύνου για τις νόσους όπου είναι διαβιβαστές, με τα περιστατικά που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά και άλλες νόσους, οι οποίες ενδεχομένως να έρθουν και στην περιοχή μας, όπως είναι όπως ο ιός Ζίκα, τσιγκουκούνια, δάγκιος πυρετός κλπ. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα που εκτελείται στην περιφέρεια είναι τριετές. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε άμεσα και να έχει συνέχεια το ίδιο το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, να φανταστείτε, στις 9 εβδόμου έχει δοθεί η κατεξαίρεση άδεια και για τη διενέργεια ULV ακμεοκτονιών. Αυτή τη στιγμή, όπου είναι σε έξαρση τα κουνούπια, ήδη έχουμε τους υψηλότερους πληθυσμούς που θα μπορούσαμε να έχουμε όλη την περίοδο εμφάνισης κουνουπιών σε μία περιοχή. Από εδώ και πέρα δηλαδή, από μέσα Ιουλίου μέχρι και μέσα Σεπτεμβρίου. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από κλιματολογικές συνθήκες. Όπως πέρσι είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό χιλιάδες στρέμματα πλημμυρισμένα και επηρέασαν πάρα πολύ το σύνολο του προγράμματος. Αυτή τη στιγμή μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε όλες τις μεθόδους καταπολέμησης. Και για παράδειγμα, αυτό το διάστημα από την προηγούμενη εβδομάδα εφαρμόζουμε δράσεις ULV ακμιοκτονίας από εδάφους σε πόλεις όπου είχαμε κατά την περσινή χρονιά κάποια κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου και ελονοσίας. Π.χ. εφαρμόζουμε φέρες, πόρο, σουφλί. Ήδη εφαρμόσαμε δράσεις ULV ακμιοκτονία σε συνδυασμό με υπολοιματικούς ψεκασμούς πρωινούς στους ίδιους οικισμούς και είδαμε ότι έχουν πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Τα κουνούπια, όπως διαβεβαιώνει η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προσελκύονται από τις εστίες μόλυνσης αλλά και πολλαπλασιάζονται σε αυτές. Για την απομάκρυνση των κουνούπιων και για την άμεση αποτελεσματική υλοποίηση των ψεκασμών, θα πρέπει όλοι να κινητοποιηθούν και να λάβουν μέτρα από τη δική τους θέση. Αυτή τη στιγμή έχουν προγραμματιστεί αρκετές δράσεις και από αέρος, σε συνδυασμό σε όλους τους νομούς της περιφέρειας. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό, γιατί το πρόγραμμα αφορά όλη την περιφέρεια και βλέπουμε ότι η αλληλουχία αυτών των δράσεων και η συνέχισή τους σε όλους τους νομούς επηρεάζει προς θετικά την εξέλιξη του ίδιου του προγράμματος και την αποτελεσματικότητά του.
Ο πολίτης θα πρέπει να αναγνωρίζει αμέσως τις αιστείες κυρίως που προκαλεί ο ίδιος και βρίσκονται μέσα στο περιβάλλον της οικίας του. Παραδείγματος χάρη, σε πάρα πολλά σπίτια, ειδικά σε μικρούς οικισμούς, παρατηρείται το φαινόμενο βόθροι να είναι ανοιχτοί και μιλάμε για ανοίγματα όσο το μέγεθος ενός κουνουπιού, όπου μπορεί να εισέλθει το κουνούπι, να γεννήσει τα αυγά του και να οικολαυθούν. Υπάρχουν περιοχές όπου με μικρότερες εστίες, παραδείγματος λεκάνες για πάπιες στα χωριά μας, υπάρχει πληθώρα αυτών. Όπως και το να καθαρίζουν από χόρτα το περιβάλλον της αυλής τους. Λούκια από τις υδροροές, το οποίο είναι φραγμένο, οτιδήποτε μπορεί να σταματήσει την απορρόφηση του νερού από το έδαφος και να δημιουργήσει στάσιμο νερό. Πρόσφατα ένα παράδειγμα, στο κέντρο της πόλης της Αλεξανδρούπολης, σε μια περιοχή όπου μια κοιλότητα του δρόμου συγκέντρωνε μόνιμα νερά, είχα ενημέρωση από το συνεργείο που εκτελεί μέσα στην πόλη ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός προνυφών κουνουπιών στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι μαζί και εντοπίζοντας μάλιστα και μεγαλύτερες εστίες μέσα στον οικισμό που ζούμε ή εκτός αυτού να έρχονται σε επαφή με εμάς ώστε να ξεκινούμε μέτρα για την καταπολέμησή τους.